Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα μεταμορφώσουμε τη μητέρα μου σε 20χρονη. Θα κάνουμε λοιπόν ένα makeover στην μαμά Λίζα. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε να μοιάζει λίγο περισσότερο με εμένα. Οπότε εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ακούστε τι ακριβώς θα κάνουμε. Καταρχάς, όλες οι 20χρονες ή 25χρονες για μένα έχουμε το δικό μας στυλ προφανώς. Κάθε μία μας ντύνεται με διαφορετικό τρόπο, βαφόμαστε διαφορετικά, έχουμε ένα δικό μας look. Γι' αυτό το λόγο, okay, ναι, θα προσπαθήσω να τις αφαιρέσω 30 χρόνια, αλλά θα το κάνω με το δικό μου τρόπο, με το δικό μου στυλ, να μοιάζει λίγο περισσότερο σε μένα. Φανταστείτε να την κάνω να φαίνεται μία μίνι Μανουέλα. Μίνι Μανουέλα. Είναι εκεί και κάθεται. Όταν εσύ ήσουν στην ηλικία μου και στην ηλικία της Μέρλιν, να μοιάζεις περισσότερο με εμένα ή με τη Μέρλιν? Θα μάθουμε σήμερα. Οπότε ακούστε τι ακριβώς θα κάνουμε. Θα την βάψουμε, θα την ντύσουμε, θα της φτιάξουμε τα μαλλιά και θα της φτιάξουμε και Instagram. Γιατί δεν έχει Instagram. Έχει Instagram για τη σχολή της, το Ballet Arts, το οποίο βέβαια επιχειρήσεται η μικρή μας αδερφή, η Εμέλεια. Αλλά ως μία 20χρονη πρέπει να έχει και το δικό της Instagram. Οπότε πάμε να τη φέρουμε. Μαμά Λίζα, γεια σας και από μένα. Έχεις μεγάλες προσδοκίες, Μανουέλα. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να το που θέλεις. Γιατί να με τα καταφέρουμε? Αλλά 10 χρόνια πιο κάτω κάτι θα γίνει. Νομίζω πως θα τα καταφέρουμε, γιατί έχω κάνει κάτι παρόμοιο με τη Μέρλιν και με την Εμέλεια. Και με τη Μέρλιν ήμασταν ίδιες. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε κάτι θα κάνουμε και σε σένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δοκιμάσεις πριν σε βάψω. Θέλω να δοκιμάσεις τα 3 ντυσίματα που σου έχω. Για να ξέρουμε τι ντύσιμο θα σου κάνουμε. Πάμε. Τώρα, έχω διάφορα ντυσίματα. Πω, αυτό το βίντεο θα πήγαινε πολύ διαφορετικά αν ήταν εδώ και η Μέρλιν. Γιατί η Μέρλιν θα σου διάλεγε τελείως διαφορετικά ρούχα. Μου έχει διαλέξει. Α, σου έχει φέρει και η Μέρλιν. Ναι, εντελώς διαφορετικά από ό,τι μου δείχνεις εσύ. Λέω και εγώ τι είναι αυτό που έφερε. Δείξε μου τα δικά σου και θα σου δείξω τη Μέρλιν. Πρώτα απ' όλα έχω ένα φαρματάκι το οποίο έχω φορέσει κι εγώ. Βασικά όλα αυτά τα ρούχα τα έχω φορέσει. Αλλά νομίζω πως θα σου ταιριάζει κιόλας πάρα πολύ όμορφα με τα δικά σου χρώματα. Γιατί η μητέρα μου αγαπάει το μοβ. Έχω ένα ακόμα φορεματάκι το οποίο το έχω φορέσει και σε ένα βίντεο μαζί με τη Μέρλιν. Είναι κάτι το οποίο θα φορέσω το χειμώνα, ίσως με κάτι από μέσα, όχι τόσο τώρα το καλοκαίρι. Έχεις φορέσει ποτέ κάτι δερμάτινο τα τελευταία χρόνια? Όχι. Ακριβώς. Και μετά δεν ξέρω, σκεφτόμουν κάτι σε άσπρη μπλούζα. Νομίζω πως αυτή προτιμάω παρά αυτή. Αν και αυτή την έχω φορέσει αρκετά. Ναι, αυτή είσαι εσύ. Ναι, και όποιο θες. Μία από τις δύο να δοκιμάσεις. Με τι θες να ξεκινήσω? Ξεκίναμε ένα φόραμα. Ξεκίναμε το λουλουδένιο. Okay. Τέλεια. Αυτό είναι το πρώτο ντύσιμο, το πρώτο φόρεμα. Δεν σου ταιριάζει. Μοιάζω με κάποιες πενιντάρες που προσπαθούν να μοιάσουν μηνές. Κοίτα, αυτό βέβαια, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Είναι τραγικό. Αλλά έχεις δίκιο, δεν σου πάει καθόλου. Βέβαια, μπορεί με το βάψιμο κάπως να φτιάχνε και μετά με το styling, αλλά νομίζω πως όχι. Πάμε στο δεύτερο ντύσιμο. Το φόρμα το έβαλα, το εγκρινέ. Αλλά δυστυχώς, παιδιά, είναι τόσο αδύνατη μανούλα που δεν μου έμπαινε. Αυτό εννοεί. Ναι. Μισό. Το πάνω μέρος ήταν ok, το κάτω. Α, εννοείς στα hips. Στα hips. Αυτό θα ήταν τέλειο. Δεν πειράζει, θα σου δώσω άλλο φόρεμα. Αυτό που έχω να πω, μην προσπαθείτε να ντύνεστε πιο νέα από ό,τι είσαστε. Να σου πω κάτι, καλύτερα από το προηγούμενο, σίγουρα. Απλά, καταρχάς, νομίζω πως ίσως θα μπορούσες να πας σε ένα μέγεθος παραπάνω. Οπωσδήποτε, θα ήθελα. Το βλέπω λίγο στενό. Όχι, όχι, μια χαρά είσαι, καλά προφανώς. Άλλο μια κυρία over 50, δεν ξέρω πώς να το πω. Και άλλο μια 25χρονη. Αυτό είναι πιο άνετα. Νιώθω πιο καλά. Και το jean είναι πάντα μια εύκολη λύση. Και το φοράνε όλες οι ηλικίες. Αυτή η μπλούζα, οκ, είναι σίγουρα πολύ καλύτερη. Η μπλούζα αυτή δεν ξέρω αν. Δεν θα την θα έβαζα τη φορούσες εγώ. Ποτέ. Εγώ δεν θα την έβαζα. Αλλά τουλάχιστον σου πάει. Αυτό. Για το βίντεο, ναι. Για το βίντεο αυτό θα την έβαζα, ναι. Θα σου βάλω και κοσμήματα γιατί είσαι λίγο άδεια. Αλλά πάμε όμως πρώτα να κάνουμε το βάψιμο. Θέλεις να βάλω και αυτό της Μέρλιν? Εννοείται πως θα βάλεις και το ντύσιμο της Μέρλιν. Αλλά θέλω να το δοκιμάσεις μετά με το βάψιμό σου. Τέλεια. Πάμε να σε βάψω. Στάδιο νούμερο 2. Το βάψιμο. Θέλω να σου κάνω ένα πολύ φρέσκο look. Θέλω να σε βάψω κιόλας όπως βάφουμε εγώ.
που βάζω άσπρη σκιά, που κάνω νουτ χείλη, έντονα φρύδια μεγάλα και νομίζω πως και όλα στα φρύδια σε κάνουν να φαίνεσαι πιο νέα. Θα ξεκινήσω λοιπόν βάζοντας concealer στα μάτια σου. Το χρησιμοποιώ σαν primer. Αποφάσισα να τις βάλω λίγη πορτοκαλί σκιά, δεν είναι ακριβώς πορτοκαλί, είναι ένα πολύ απαλό νουτ παύλα πορτοκαλί χρώμα. Χρησιμοποιώ ή αυτό το χρώμα ή άσπρο όπως φοράω σήμερα. Θα σου βάλω κυρίως αυτό μόνο και μόνο για να σου δώσω λίγο χρώμα. Και τώρα πάμε στο concealer. Πικάσο. Δεν πιάνει καθόλου το χέρι μου στη ζωγραφική. Ούτε στη ζωγραφική, ούτε στη μαγειρική, ούτε στη ζαχαροπλαστική. Αυτά όλα είναι για τη Μέρλιν, την Αμέλη και τη μητέρα μου. Τώρα θα μείνεις έτσι, μέχρι να καθίσει και να στεγνώσει το concealer. Πάντα αυτό κάνω. Tip number 2. Γιατί το νούμερο 1 ποιο ήταν? Ότι βάζεις concealer πάνω στο μάτι και όχι μόνο από κάτω. Α, σαν primer, ναι, αν δεν έχεις primer. Προτείνω να το κάνετε όλες με τη μαμά σας. Κοίτα, πλάκα έχει βασικά. Ναι. Προσπαθήστε να κάνετε τη μητέρα σας να μοιάσει σε εσάς. Να δείτε κατά πόσο μοιάζει. Και γιατί όχι να μας στείλει φωτογραφίες. Ναι, πολύ καλή ιδέα. Μαμά με κόρη. Ήρθε η ώρα για πούδρα. Τη βάζω λίγη πούδρα σε όλο το στο πρόσωπο. Για bronzer θα χρησιμοποιήσω ένα από τα Kylie Cosmetics. Δεν χρειάζεται να σου βάλω καθόλου στη μύτη, γιατί έχει ήδη τέλεια μύτη. Θα σου βάλω έτσι λίγο μόνο και μόνο για να μοιάσει με μένα. Εννοείται πως βάζουμε καιρούς. Σου δίνει και φρεσκάδα, ζωντάνια. Νομίζω πως είναι ό,τι πρέπει. Η Μέρλιν πρέπει. Η Μέρλιν ή η Μέλια. Τώρα που θα γίνω κούκλα, θες να με πας στη θάλασσα. Τι ώρα είναι? Είναι 5:20. Εντάξει, πάμε αύριο. Αύριο θα πάμε στο IKEA. Ήρθε η ώρα για τα φρύδια. Τώρα αυτό είναι ένα δύσκολο βήμα, γιατί μπορεί να το καταστρέψει όλο. Μπορεί απλά μετά να βγει χάλια το μακιγιάζ. Τα φρύδια νομίζω πως μπορούν να σου αλλάξουν πάρα πολύ το πρόσωπο. Είναι make it or break it. Don't break it. Make it. Μήπως είναι too much? Όχι. Τι είναι αυτό, σαβούνι? Ναι. Τι θα το κάνεις στο σαβούνι? Το βάζω στα φρύδια μου. Και η Μέλια μου ήρθε χθες και μου ζήταγε βουτσάκια. Αλήθεια? Εσείς στην ηλικία μου πως βαφόσουνα? Εμείς βάζαμε χρώματα στα μάτια, αυτό κάναμε. Δεν ξέραμε τα contouring και όλα αυτά, κάναμε χρώματα στα μάτια. Α, γι' αυτό σ' αρέσει το μπλε και το μοβ. Στα μάτια έβαζα μπλε και μοβ, μου άρεσε το γκρι. Δώσε μου το σαβούνι, αυτό είναι τέλειο. Hack number 3. Μυρίζω σαπούνι. Και εγώ συνέχεια αυτό, μυρίζω σαπούνι στο πρόσωπό μου. Ήρθε η ώρα για μασκάρα. Θα χρησιμοποιήσουμε την αγαπημένη μου. Είναι η The False Lashes μάσκαρα της Essence. Και μετά τη μάσκαρα, το τελευταίο πράγμα που έχεις να κάνεις, θα το κάνεις εσύ, θα βάλεις lipstick. Εγώ πάντα βάζω ένα μολύβι χιλιών από κάτω και μετά από πάνω βάζω ένα butter gloss. Δεν βάζω lipstick ακριβώς, γιατί θέλω να είναι πιο matte. Δώσε μου ένα λεπτό. Νομίζω πως βγαίνει πολύ ωραίο πάντως. Και της ταιριάζει ή τουλάχιστον θυμίζει λίγο περισσότερο εγώ. Θυμίζει λίγο περισσότερο Μανουέλα. Θέλω να της φτιάξω και τα μαλλιά της λίγο. Θα της βάλω μερικές τρέσες μου. Η Εμέλεια ή η Μέρλιν τα έβαψε? Η Εμέλεια. Πριν ήταν ξανθά. Ναι, ναι. Πριν θα τέριαζαν τέλεια οι τρέσες μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάναμε pampering. Μου κάνει pampering και η Εμέλεια. Αποφάσισε να μου βάψει τα μαλλιά μου. Μου τα άκοψε κιόλας. Στα έκοψε. Δεν έχω τίποτα να κάνω. Ας κόψω τα μαλλιά. Ας κόψω. Ναι. Ας τα βάψω. Ας τα βάψουμε. Τα κόψαμε. Και εσύ τι κάνεις? Πάπεις τη μαμά σου. Και με τι είναι εσύ? Αλλά δεν τις τα κόβω όμως. Δεν τις κάνω καμιά. Όχι ότι είναι ριζική αλλαγή, αλλά κατάλαβες. Πιο μόνιμο. Πιο permanent. Είναι πολύ περίεργο από πίσω. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Ξέρετε τι κάνω. Τώρα νιώθω γελί. Γιατί? Να σου πω κάτι. Έκανα καλή δουλειά, πάντως δεν μπορείς να πεις. Μία Μανουέλα δεύτερη θέλετε, ορίστε. Δεν ξέρω αν έκανα καλύτερη δουλειά στην Μέρλιν σε σένα. Εγώ ψηφίζω εσένα. Νομίζω. Πάμε να δω. Πάμε στην καθρέφτη. Πήγαινε, πήγαινε. Ποια πιστεύω ότι μοιάζει περισσότερο με εμένα τώρα? Η μαμά Λίζα μεταμορφωμένη στη Μανουέλα ή η Μέρλιν μεταμορφωμένη στη Μανουέλα? Βέβαια έχουμε και το ντύσιμο της λίγο ακόμα να το φτιάξουμε, να κάνουμε λίγο styling και μετά να δοκιμάσει και το ντύσιμο της Μέρλιν. Ρούχα τα οποία φοράει η Μέρλιν στην καθημερινότητά της. Κάποια μου θυμίζω.
Εμένα. Κάποιο ηθοποιό από αυτές τις Αμερικάνες που το παίζουν νες. Πάμε τώρα στα αξεσουάρ. Εγώ πάντα φοράω χρυσά κοσμήματα, ενώ η Μέρλιν φοράει ασημένια. Φοράω πάντα πολλά κολλιέ, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια. Η μητέρα μου βέβαια δεν έχει τρυπή στα αυτιά της. Γι' αυτό σήμερα θα τις βάλουμε μόνο κολλιέ. Θα τις βάλω αυτές τις χρυσές αλυσίδες. Από τη μία τα έχεις συνήθως. Ναι, από τη... βασικά έχω μερικά πίσω και μερικά μπροστά. Ή κάπως έτσι. Όταν είχες κάνει τη Μέρλιν, έπαθα κι εγώ σοκ. Ναι, ήμασταν έτσι. Μέχρι και η Αγγελίνα τρόμαξε. Κατεβαίνει κάτω η Αγγελίνα και νόμιζε πως είδε εμένα. Και έπαθε σοκ. Και κάτι άλλο έχεις κάνει. Είχες αρχίσει και τράβαγες από κάτω προς τα πάνω. Αφού μπερδεύτηκα κι εγώ και έλεγα μα είναι Μανουέλα. Α, ναι, το στείλαμε στο Messenger, σε μια ομαδική που έχουμε. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Έλα να σε δούμε ολόκληρο το outfit και μετά θέλω να ντυθείς και σαν τη Μέρλιν. Εσύ τι κάνεις όταν το βαφίζεσαι? Τι εννοείς, πως... πως. Α, πως ποζάρω. Το χέρι έτσι, κάπως έτσι. Εντάξει, χαλάρωσε τους ώμους σου όμως. Μπράβο. Πολύ καλύτερα τώρα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το τελικό look. Εσύ στην ηλικία μου πώς δινόσουνα, περισσότερο σαν και εμένα ή σαν τη Μέρλιν? Ή μοιάζει περισσότερο το στυλ σου με τις Αμέλειες? Φόραγα φούστες κοντές και φόραγα και φούστες μακριές, ήταν άλλη μόδα. Και στην Κύπρο τότε δεν βρίσκαμε και ρούχα. Ό,τι είχα πάρει, τα είχα πάρει από την Αγγλία και από την Αμερική. Τώρα που λέμε για διαφορετικές εποχές, εννοείται να σου φτιάξω και το Instagram. Όσο εσύ αλλάζεις το outfit σου, πήγαινε βάλε τα ρούχα που έφερε η Μέρλιν. Και εγώ θέλω να καθίσω εδώ πέρα να τις φτιάξουμε Instagram. Νομίζω για username θα το βάλουμε Λίζα.Κυριακίδου, όπως είναι και το όνομά σου, γιατί έτσι τη γνωρίζουν στη σχολή της. Και μετά για φωτογραφία, νομίζω με τη Μέρλιν έχετε μια φωτογραφία. Κάτσε να κάνω κάτι screenshot από το προφίλ της. Αυτή που είναι με ένα σκύλο. Μας ακολούθησα και εμάς. Εμένα, τη Μέρλιν, την Αμέλεια και τον Ballet Arts. Έβαλα μία προσωρινή φωτογραφία προφίλ μέχρι να σε βγάλω μία άλλη, μία καινούρια. Αλλά με το δικό σου βάψιμο και ντύσιμο, γιατί τώρα νομίζω πως δεν θα είναι. Τώρα δεν είμαι εγώ. Ναι, έλα εδώ, έλα εδώ. Dance school, mother of, ωραία δεν είναι? Τέλειο είναι. Α, και το ντύσιμο κιόλα. Ναι, αυτό έβαλα τις... Της Μέρλιν, είναι full Μέρλιν αυτό το ντύσιμο. Έβαλα της Μέρλιν. Είναι τέλειο. Ναι. Κοίτα, θυμίζεις και Μέρλιν, θα σου πήγαινε full και αυτό το στυλ. Βασικά σε ταιριάζει πολύ περισσότερο αυτό το στυλ παρά το δικό μου. Αλλά το βάψιμο σου πάει. Έλα κοντά να δουν το βάψιμο. Κοίταξε να δεις. Κοίτα, σου πάει πολύ και σε κάνει πολύ φρέσκα και νέα. Αφού έχεις και το Instagram, έλα να σε βάλω και μια φωτογραφία. Α, είναι ωραία εδώ. Σίγουρα θα ανεβάσει κάποια από αυτές τις φωτογραφίες η μητέρα μου. Να πάτε να τις δείτε μόλις ανέβουν και να κάνετε like. Αλλά τώρα που σου έφτιαξα και Instagram, μπορείς να ανεβάζεις και story και post. Μπορείς να κάνεις, να ξεκινήσεις και κάτι σαν influencer, creator, κατάσταση που θα ήθελες. Και αυτά τα οποία πιστεύω εγώ. Ναι, ακριβώς. Άσχετα από τον μπαλέτο, αν και τον μπαλέτο είναι στην καρδιά μου. Και το αγαπάω πάρα πολύ, όπως και αγαπάω και τα παιδάκια πολύ. Με ενδιαφέρει και η εξέλιξη του καθενός μας. Έχει πολλά να μοιραστεί μαζί σας, οπότε να πάτε να την ακολουθήσετε και πείτε κιόλας και στους γονείς σας να την ακολουθήσουν. Υπάρχουν σίγουρα Ελληνίδες μητέρες, αλλά όχι τόσες πολλές όσο είμαστε εμείς, ας πούμε, οι πιο νέοι. Οπότε είναι ένα καλό addition. Στο Instagram εννοείς. Και στο Instagram και στο YouTube. Απλά εμείς έχουμε κάποια σοφία, πράγματα να πούμε και απόψεις για τη ζωή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως οι νέοι δεν έχουν υπέροχες απόψεις για πολλά θέματα. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τα παιδιά το τι έχουν να πούνε και πώς σκέφτονται. Είναι καλό να ακούς και τις δύο οπτικές γωνίες. Γιατί τα παιδιά είναι φρέσκο το μυαλό τους, ενώ οι μεγάλοι κάποτε κολλάμε σε ιδέες που καλό είναι να τις ξεχάσουμε και να αρχίσουμε από την αρχή. Αλλά για μερικούς είναι δύσκολο. Μερικά σοφά λόγια λοιπόν από τη μαμά Λίζα για σήμερα, αλλά θα έρθουν και άλλα πολλά. Okay, εγώ πέρασα καταπληκτικά σήμερα. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ ήταν ότι είχα δικό μου χρόνο με τη Μανουέλα, χωρίς τη Μέρλιν, χωρίς την Εμέλεια. Και επίσης ότι I was pampered by Μανουέλα, αντί το ανάποδο, which was lovely. Και εύχομαι να περάσετε και εξίσου καλά με τους δικούς σας γονείς, με τις μαμάδες, όχι τους μπαμπάδες, θα βάψετε τον μπαμπά. Μπορεί να θέλουνε. You never know. Να περάσετε κι εσείς το ίδιο καλά ένα υπέροχο απόγευμα με τη μαμά σας. Και θα ήθελα κι εγώ να δω φωτογραφίες του makeover. Κι εγώ να μας στείλετε στα Instagram μας. Λίζα.Κυριακίδου και Manuela M.
Τώρα με αναγκάζεις να ξεκινήσω. Μα θα ξεκινήσετε! Έχεις ήδη ξεκινήσει, δεν κατάλαβες. Θα το βάλω και στο κινητό σου τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζω, αλλά... Θα το μάθεις. Έχεις... Αφού ξέρεις να δουλεύεις στο Facebook, θα μάθεις να δουλεύεις και το Instagram. Είναι ολόκληρη επιστήμη. Αλλά, οκ. Αυτό. I'll give it my best. Θα τα πούμε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!